Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας στη Δέσποινα Ολυμπίου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να σου κάνουμε κάποιες τελευταίες ερωτήσεις. Και ερωτήσεις που έχουν κάνει τα παιδιά, βέβαια. Ναι, Δέσποινα, είσαι καταπληκτική. Μισό λεπτό γιατί φορτώνει ο υπολογιστής. Για το όλα μαύρα μας λένε. Ναι, μας ρωτάνε για το όλα μαύρα που είναι μια συμμετοχή σου στο CD του Θαλασσινού. Βαριά ναι, ναι. Συγκεκριμένα. Σε μια. Τι χρόνο ήταν. Από live ήταν νομίζω 2001. Σε συναυλίες που κάναμε τον Παντελή. Μπερή εμπειρία, καταπληκτική. Όταν βλέπω το CD και ακούω τη δουλειά, χαίρεται ψυχούλα μου. Και αυτό ήταν ένα από τα τέσσερα τραγούδια που είπα σε αυτό το διπλό. Ωραία. Okay. Όταν τα παιδιά ξέρουν, όπως έχεις καταλάβει, κάτι, κάτι, κομμάτια κάτι, σου. Κάτι προσωπική ερώτηση. Και από προηγούμενες δουλειές σου και από δικές σου συμμετοχές παλιές. Καλό. Δες μου να δω, θέλουν να σε ρωτήσουν αν σου αρέσει το τένις και αν μαγειρεύεις καλά. Λοιπόν, αυτοί που τρώνε το φαγητό μου, μου λένε ότι μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία. Τένις μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω να παίζω. Α, σας δεν κοιτάς τένις. Δηλαδή είναι... Όχι, θα προτιμούσα να παίζω. Είναι μέσα σε κάποια πράγματα που θα κάνω στο μέλλον. Okay. Έτσι έχω πει στον εαυτό μου. Θα πήγαινες ποτέ στην Eurovision? Βεβαίως, γιατί όχι. Συμμετοχή, ε. Ωραία είναι. Ωραία είναι, ναι. Ωραία είναι. Πολλοί μαζί τραγουδιστές και όλη η ομάδα τέλος πάντων που συμβάλλει στο, για να γίνει αυτός ο διαγωνισμός από πολλές χώρες που έχουμε την ίδια αγάπη. Εγώ το βλέπω έτσι πολύ ρομαντικά και ωραία. Και μάλιστα. Μόνο και μόνο για συμμετοχή, λοιπόν. Δηλαδή είναι ωραία εμπειρία. Γενικά έχουμε πολύ καλά σχόλια για τις δουλειές σου και για το καινούριο CD. Εγώ ξέρω ότι έχει ακούσει ήδη. Τώρα τα Χριστούγεννα τι θα κάνεις? Θα είσαι εδώ στην Αθήνα, θα τραγουδάς? Θα φύγεις καθόλου? Γενικά τις γιορτές, ναι. Αφού δουλεύω στο μαγαζί, στο Βοτανικό, είμαστε εκεί μέχρι τέλος σεζόν. Και καλύτερα Χριστούγεννα που θυμάσαι? Προσπαθώ. Κάθε φορά να το περνάω όμορφα, τα Χριστούγεννα για μένα είναι συγκέντρωση όλων των αγαπημένων προσώπων, οικογένεια, φίλοι. Θα τους φέρεις στο μαγαζί δηλαδή φέτος? Ξέρεις τι, συνήθως μαζευόμαστε σπίτι και τρώμε, παίζουμε επί τραπέζια. Το έχω έτσι πολύ ζεστά, όλο αυτό με τις γιορτές. Τώρα στο μαγαζί, όχι. Συνήθως φεύγω από εγώ από το γλέντι και πάω σε άλλο γλέντι, αλλά αυτό πια είναι δουλειά. Άρα, πάμε να δούμε κάρτα με νικητές. Πάμε να δούμε την κάρτα με νικητές. Να δούμε τι κερδίσατε και ποιοι. Βλέπετε λοιπόν τα ονόματά σας. Έχετε δύο εβδομάδες μπροστά σας για να έρθετε να πάρετε τα δωράκια σας. Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα πάρα εδώ. Πολύ που είστε εγώ εδώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία με τη δουλειά σου. Με αυτό εδώ το CD. Πού μάλλον θα πάει καλά, θα γίνει ήδη επιτυχία από ό,τι βλέπουμε και στα μηνύματα. Καλή επιτυχία με το μαγαζί, με το Βοτανικό. Αναβίση going through. Δημήτρης Κογιαλάς. Και εσύ. Και εγώ, και πρέπει να αναφέρω και τα άλλα τέσσερα παιδιά που είμαστε στο σχήμα. Είναι η Χριστίνα Γεράνη, η Στεφανία, ο Λευτέρης Καρβέλας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν και να έχεις πολύ καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ό,τι επιθυμείτε και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Πολλά φιλιά λοιπόν από εμάς, σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε αύριο όμως πάλι κοντά σας, στις 8 ακριβώς, με πολύ viewers. Γεια σας! Yeah.